Εδώ είμαστε και πάλι και να πάμε σε ένα θέμα που είχαμε ξεκινήσει να το εξετάζουμε, να σας ενημερώνουμε μάλλον, αλλά είχαμε τηλεφωνική παρέμβαση και το αφήσαμε στη μέση. Να πούμε λοιπόν ότι για ρήτρα νησιωτικότητας απαιτούν οι δήμαρχοι Νοτιού Αιγαίου και μέσα από τις προτάσεις τους, μεταξύ αυτών η κύρια πρόταση αυτή για τη ρήτρα νησιωτικότητας θα κατατεθεί στο συνέδριο που θα γίνει της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, διεξήχθη συνεδρίαση με σκοπό να γίνει προετοιμασία συμμετοχής για την Περιφερειακή Ένωση, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα το τρίμερο 30 Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου. Όπως δήλωσε χτες ο αντιδήμαρχος της ΠΕΔ και ο κύριος Γιώργος Πόκες, η εκτελεστική γραμματεία της ΠΕΔ, που συνεδρίασε προκειμένου να εξειδικεύσει τις προτάσεις που θα κατατεθούν, αποφάσισε να θέσει ρήτρα νησιωτικότητας για να συμπεριληφθεί στον εκλογικό νόμο, ώστε να εκπροσωπείται μέχρι και το τελευταίο νησί του Αιγαίου. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Πόκε να μας πει περισσότερα. Υπάρχει κάποιο θέμα με τα κινητά σήμερα, με τη σύνδεση. Δεν μπορέσαμε, ίσως θα καταφέρουμε αύριο. Οπότε θα ενημερωθούμε συνολικά για τις προτάσεις που πρόκειται να κατατεθούν στο συνέδριο της ΠΕΔ από τον ίδιο, αν τα καταφέρουμε, ή αλλιώς από τον Δήμαρχο της Ρόδου. Λοιπόν, ωστόσο, έχουμε όμως. Θα πάμε στη Σύρο, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Σύρο, τον Γιώργο το Σολάρη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά. Καλά είμαστε κι εμείς, καλά είμαστε κι εμείς. Από κακοκαιρία, η Σύρος. Μέχρι στιγμής έχουμε χαρά Θεού εδώ πέρα, δεν έχουμε νιώσει τίποτα από κακοκαιρία, αν εξαιρέσεις πριν λίγες μέρες λίγο έντονες βροχοπτώσεις. Μέχρι στιγμής όμως ο καιρός είναι αρκετά καλός. Βέβαια έχουν ανακοινωθεί κάποια έκτακτα καιρικά φαινόμενα και τα αναμένουμε. Μάλιστα. Σας ακούμε λοιπόν, τι έχουμε από τη Σύρο. Λοιπόν, έτσι σας έχω ετοιμάσει σήμερα 2-3 θεματάκια, μια που είχαμε να βγούμε για αρκετές ημέρες. Είχα να σας ακούσω και να με ακούσετε. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με το νεόριο της Σύρου, το ναυπηγείο του νεωρίου που βρίσκεται εδώ στο νησί. Στρατός ελεγκτών εκεί, ε! Ακριβώς. Χαίρομαι που όπως παρακολουθώ τα άρθρα σου για την εφημερίδα σου. Να είστε καλά. Παρακολουθούμε. Αναμένονται ελεγκτές, όπως και εσύ είπες, αρκετοί ελεγκτές. Όπως δείχνει η κατάσταση, όπως σίγουρα με τις πληροφορίες που έχουμε, όλα θα έχουμε θετικό πρόσημο και από ό,τι φαίνεται θα γίνει αυτή η αλλαγή, η πολυπόθετη αλλαγή στην ιδιοκτησία. Ωστόσο το επώδυνο ματσακώνει μέσα εισαγωγικά για τους απλήρωτους εμείς εργαζόμενους του νεωρίου και όχι μόνο, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το deal θα κλείσει περίπου αρχές του 2018. Δεν έχει κλείσει ακόμα, είναι στις συζητήσεις. Βέβαια, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα κλείσει, καθώς ο κύριος Ταβουλάς δεν βρίσκει στην καλύτερη οικονομική κατάσταση. Έτσι, για να σας πω λίγο το παρασκήνιο, και από ό,τι φαίνεται όλα θα κλείσουν και θα οδηγηθούν προς την πώληση του ναυπηγείου. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια μεγάλη επιχείρηση, φανταστείτε ότι θα πρέπει κιόλας να περάσει από κόσκινο. Πολλές πληγές να κλείσει και από εισφορές, ασφαλιστικές. Δεν γνωρίζουν ακόμα το μέγεθος των χρεών προς το δημόσιο. Ακόμα λοιπόν ερευνάται το συγκεκριμένο χρέος. Μπορεί και να χαλάσει λοιπόν η συμφωνία, έτσι δεν είναι? Μπορεί, όλα ενδέχονται. Αν δεν γνωρίζεις επακριβώς. Να μην χαλάσει. Ωστόσο, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Αμερικανική εταιρεία. Ας ελπίσουμε μπορούν να μην χαλάσει και να οδηγηθούν όλα στην πώληση του ναυπηγείου. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε μια καταγγελία για κλοπή στη Σαντορίνη, της οποίας καταγγέλθηκε στις 13 Νοεμβρίου το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα της Θύρας. Όπως είπε ο καταγγέλων, ο άγνωστος δράστης παραβίασε την κατοικία
και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο και που περιείχε χρήματα και τη Μαλφή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε περίπου 170.000 ευρώ και τα χρήματα, τα κοσμήματα που άρπαξε, ενδέχεται ότι το κόστος πλησιάζει τα 3.000 ευρώ, ενώ υπήρχαν και 10 χρυσές λίρες. Μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε νέο αντιδήμαρχο στο νησί της Άνδρου, τον κύριο Ιάκωβο Σκόρδο, που όρισε με θητεία ως το 31 Αυγούστου 2019 ο αντιδήμαρχος Άνδρου, ο κύριος Θεοδόσης Σουσούδης, σε αντικατάσταση του παρετηθέντος κυρίου Χρήστου Βουραζέρη. Εκεί πέρα υπάρχουν έτσι κάποια παρασκήνια, αρκετοί έχουν φύγει από την παράταξη του κυρίου Σουσούδη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται στην Άνδρο, αλλά υπάρχει έτσι ένας μικρός αναβρασμός. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας ενημερώσεις. Έχουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε βγάλει ακόμα, αλλά είναι στα σκαριά να βγει το ερευνό μου. Και ο Δήμαρχος Φολεγάδρου έχει τεθεί σε αργία. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε αργία περίπου 2 μηνών, έχει τεθεί ο κύριος Βενιός, από κάποιες πράξεις που είχε κατά το παρελθόν. Και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, η μία πράξη ήταν γιατί δεν έδωσε, μάλλον δεν όρισε τον έλεγχο να συνεχιστεί και να γίνει για μια επιχείρηση στη Φολέγαδρο, η οποία ήταν ανοιχτή, εκείνη λειτουργούσε κανονικά και εκείνος δεν θέλησε να την κλείσει το καλοκαίρι. Και έγινε κάποια καταγγελία και εκεί υπάρχουν αρκετές καταγγελίες. Έχω πει πολλές φορές ότι το νησί Φολεγάδρο το καλοκαίρι ασχολούνται με τουρισμό και το χειμώνα ασχολούνται με τις καταγγελίες. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο είναι δύο συνδυασμοί και μπορώ να σας πω ότι είναι και συγγενείς. Οι συγκεκριμένοι δύο συνδυασμοί. Μάλιστα. Και δημιουργούνται όλα αυτά. Δυστυχώς δεν είναι καλό για ένα νησί. Ιδιαίτερα για μια μικρή της κοινωνία. Μάλιστα, ωραία, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλά, Γιώργο. Να σε καλά. Λοιπόν, και θα πάμε στη γειτονική μας ΚΟ. Να πάμε στην ΚΟ, λοιπόν, στη Μαρίνα της ΚΟ, η οποία αποτελεί ένα νευραλγικό κομμάτι της οικονομικής ζωής του νησιού. Στην έκτακτη, λοιπόν, Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, στη Μαρίνα του Φλίσβου, συμμετείχαν ο πρόεδρος της Μαρίνας ΚΟ, κύριος Μαραγκός, και ο Γενικός Διευθυντής, κύριος Δρόσος, με αντικείμενο τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Συνεδρίου Μαρινών του 2018 στην Ελλάδα. Η Μαρίνα της ΚΟ αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας, που αποτελείται σήμερα από 21 τουριστικούς λιμένες, μαρίνες, με 8.100 θέσεις ελιμενισμού. Ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων που αφορούν στη δημιουργία των τουριστικών λιμένων. Το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών. Έχεις κάτι να... Όχι, θα σχολιάσουμε. Το Παγκόσμιο, λοιπόν, Συνέδριο Μαρινών δημιουργεί ευκαιρίες και δυνατότητες για τη Μαρίνα της ΚΟ, που σκοπεύει να έχει δυναμική παρουσία και να προβάλλει την ΚΟ, αλλά και τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει η Μαρίνα. Το συνέδριο συγκεντρώνει επαγγελματίες αλλά και επενδυτές από κάθε γωνιά του κόσμου που απασχολούνται με υπηρεσίες, διαχείριση, κατασκευές και προμήθειες εξοπλισμού σε μαρίνες και λιμένες και για όλα τα είδη αναψυχής. Επίσης συμμετέχουν ακαδημαϊκές ή κλαδικές ενώσεις και δημόσιοι φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων σε παραθαλασσίους προορισμούς και άλλες ειδικότητες του ευρύτερου θαλάσσιου τουρισμού. Η Μαρίνα της ΚΟ θα έχει ισχυρή παρουσία στο συνέδριο, θα γίνει παρουσίαση της Μαρίνας και θα επιδιωχθούν στρατηγικές συνεργασίες με επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού και σκαφών αναψυχής. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το σχέδιο για το δίκτυο Μαρινών στην ΚΟ, προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον από επενδυτικούς και επιχειρηματικούς ομίλους. Και επειδή είναι αρκετά ενδιαφέρον το θέμα, είχαμε επαφή με τον Γενικό Διευθυντή της Μαρίνας, τον κύριο Αντώνη Δρόσο, ο οποίος βρίσκεται εκτός Ελλάδος, θα είναι εδώ από την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε μπορούμε και θα τον φιλοξενήσουμε, ναι, όπως έχουμε συμφωνήσει.
Λοιπόν, ωραία. Να πάμε στο θέμα που είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες με τους ένστολους. Είχαμε δει έναν αστυνομικό στην κυριολεξία να κλαίει για τους συναδέλφους του που συνελήφθησαν, διότι απόδρασαν δύο μετανάστες από το προαναχωρησιακό κέντρο εκεί. Έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές τις ελλείψεις. Και ούτε λίγο ούτε πολύ συνελήφθησαν. Συνελήφθησαν οι συνάδελφοί του, τέσσερις αστυνομικοί. Στην Μόρια. Ακριβώς. Λοιπόν, και είχαμε και μια ένστολη διαμαρτυρία βέβαια για όλα αυτά. Λοιπόν, πραγματοποίησαν την Τρίτη περίπου 50 αστυνομικοί της Λέσβο έξω από το Χότο Σποτ της Μόριας, δηλώνοντας έτσι την έντονη αντίθεσή τους για τις συνθήκες εργασίας τους. Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν η ΠΟΑΖΗ, η Ένωση Πυροσβεστών, η Ένωση Λιμενικών και εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων αστυνομικών ενώσεων από διάφορες διευθύνσεις της χώρας. Να θυμίσουμε ότι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούν στο ΠΡΟΚΕΚΑ Μόριας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης γιατί δραπέτευσαν τρεις κρατούμενοι μετανάστες. Οι αστυνομικοί έχουν κατά καιρούς εκφράσει τις έντονες ανησυχίες τους για το ΠΡΟΚΕΚΑ Μόριας, αφού είναι αναγκασμένοι να εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες, ενώ γύρω τους διαμένουν και περιφέρονται 5.000 περίπου μετανάστες και πρόσφυγες και κάθε τόσο λίγο και λιγάκι εξεγείρονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των αστυνομικών, αλλά ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω κάτι σχετικό όμως με αυτό. Και βέβαια, ναι, υπάρχει συμπαράσταση του Δήμου, έτσι, ο Δήμος Λέσβου συμπαρίσταται στους αστυνομικούς και ο Αντιδήμαρχος Νίκος Καρασάβας συμμετείχε εκ μέρους του Δήμου Λέσβου και του Δημάρχου Σπύρου Γαλινού στη συγκέντρωση που έγινε διαμαρτυρίας των αστυνομικών έξω από το αστυνομικό τμήμα της, μάλλον έξω από, από το κέντρο. Το προαναχωρησιακό αυτό ναι, κέντρο. Της Μόριας και παρέδωσε την παρακάτω επιστολή, κάποια επιστολή τέλος πάντων, παρέδωσε ως συμπαράσταση του Δήμου Λέσβου. Λοιπόν, έχουμε κάτι σχετικό όμως. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάνο Κόνσολα, ο οποίος λέει ότι είναι τεράστιο το βάρος που σηκώνει η αστυνομική στα νησιά από το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς που έλεγες και πριν, Νίκη. Και που έχουμε αναδείξει όλες τις προηγούμενες ημέρες και γι' αυτό έγινε άλλωστε και η διαμαρτυρία. Δικαιούνται ένα ειδικό έκτακτο επίδομα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει το δελτίο τύπου. Την θέσπιση λοιπόν ενός προσωρινού επιδόματος για τους αστυνομικούς που υπηρετούν σε Λέσβο, Χίο, Κο, Λέρο και Σάμο, λόγω της εμπλοκής τους στην διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος, ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ο οποίος επισημαίνει ότι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στα πέντε αυτά νησιά, στα οποία η κυβέρνηση έχει μεταφέρει όλο το βάρος της διαχείρισης και αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος, καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τόσο στα hot spot όσο και στα ίδια τα νησιά. Με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας σε αυτά τα νησιά είναι υποστελεχωμένες, υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση του προσωπικού και επιδείνωση των συνθήκων κάτω από τις οποίες εργάζονται. Ένα μέρος της αστυνομικής δύναμης σε αυτά τα νησιά έχει αναλάβει το έργο της ασφάλειας στα hot spot και της διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των άλλων αστυνομικών. Καλεί μάλιστα το Υπουργείο ο κύριος Κόνσολας να διεκδικήσει συντονισμένα ενίσχυση και από δύο ευρωπαϊκά ταμεία για τους ένστολους. Αυτά για να κλείσουμε το θέμα. Η επιστολή εκ μέρους του Δημάρχου Λέσβου επιδόθηκε στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, τον κύριο Δημήτρη Αλεξίου. Mm-hmm. Πάμε Ρόδο τώρα όμως και στην Πέγκη Ντόκου. Καλησπέρα, Πέγκη. Καλησπέρα, Ειρήνη. Νίκη, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για τις χθεσινές εκδηλώσεις βοηθούντος του καλού καιρού. Παρά την καταιγίδα και την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε τη Δευτέρα, η Ρόδος τίμησε με κάθε λαμπρότητα τη μνήμη του πολιούχου της, του νεομάρτυρα Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου χθες. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν βέβαια τη Δευτέρα και κορυφώθηκαν χθες το πρωί, ανήμερα της γιορτής του Κωνσταντίνου του Ιδραίου, όπου πραγματοποιήθηκε όρθιος και πολυαρχή ιερατική θεία λειτουργία των ιερών ναών οδείων Θεοτόκου Νεοχωρίου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη της Σύρου, του κ. Δωροθέου, και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Ρόδου Κυρίλου, Σάβα, που είναι Νουβίας, Μητροπολίτης Νουβίας, και των Επισκόπων Στρατών Υγείας Στεφάνου και Ολύμπου Κυρίλου. Πρέπει να πούμε ότι ο Μητροπολίτης της Σύρου, ο κ. Δωρόθεος, μετέφερε την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου, μια εικόνα που χρονολογείται από το 1846, από την Ερμούπολη της Σύρου,
μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη του κυρίου Χατζημάρκου και συνεννόηση βέβαια με τον Μητροπολίτη της Ρόδου, τον κύριο Κύριλο. Πρέπει να πούμε ότι βεβαίως δεν είχε πάρα πολύ κόσμο χθες σε σχέση με άλλες χρονιές, ενδεχομένως γιατί ο κόσμος φοβήθηκε τις καιρικές συνθήκες, αλλά υπήρχε πολύ μεγάλη λαμπρότητα και επισημότητα στις εκδηλώσεις τις εορταστικές. Κάθε χρόνο η Ρόδος γιορτάζει τον Πολιούχο της, είναι ο Πολιούχος της πόλεως Ρόδου, ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιουδαίος, νεομάρτυρας, και αυτή τη φορά υπήρχε μια διαφορετική έτσι, εκπροσώπηση. Ήταν παρόν και ο Δήμαρχος της Σύρου, ο κ. Γιώργος Μαραγκός, αλλά και ο Δήμαρχος της Μικόνου, ο κ. Κούκας. Εκείνοι βρέθηκαν στη Ρόδο και με αφορμή την Δευτέρα που είχε συνεδρίαση η εκτελεστική γραμματεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου, αλλά βεβαίως για να συμμετέχουν και στις εκδηλώσεις. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Δήμαρχος της Ρόδου, ο κ. Φώτης Χατζηδιάκος, υποδέχτηκε τους προσκεκλημένους ως ύφιστε στην αίθουσα Εθιμοτητίας Δημαρχιακού Μεγάρου, τους προσέφερε δώρα και κυρίως στους Μητροπολίτες Σύρου, Δωρόθεο και τον Μητροπολίτη της Ρόδου, τον κ. Κύριλο, αλλά και στους δημάρχους που ήταν παρόντες, τον Δήμαρχο της Μικόνου και τον Δήμαρχο της Σύρου. Ουσιαστικό το που κάθε χρόνο εμείς βλέπουμε και αυτό που μας μένει κάθε χρόνο είναι ότι ο Πολιούχος της πόλεως Ρόδου, Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος ο Νεομάρτυρας, δεν έχει ακόμα στέγη. Είναι άστεγος Πολιούχος. Κάθε χρόνο λοιπόν, τα τελευταία 20 χρόνια δεν θυμάμαι και εγώ πόσο, κάθε χρόνο έχουμε ακριβώς το ίδιο θέμα. Το ίδιο δεν σκηνικό. Υπάρχει στέγη για τον Πολιούχο της Ρόδου, πόλεως Ρόδου. Κάτι το οποίο το επισημαίνουν κάθε χρόνο και οι δημοτικές αρχές, οι εκάστοτε δήμαρχοι, το επισημαίνει η Εκκλησία, το επισημαίνουν όλοι, αλλά δεν έχει βρεθεί λύση. Από ό,τι φαίνεται πάντως. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί ποτέ λύση. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, διότι τόσα χρόνια το γράφουμε, το ξαναγράφουμε, το επισημαίνουμε, το λέμε, το επαναλαμβάνουμε, αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ακριβώς είναι και η σχετική παρέμβαση που κάνουν σήμερα. Μετά από τόσα χρόνια, επιτέλους πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ένα θέμα το οποίο δεν φαντάζει τεράστιο, αλλά είναι ουσιαστικό. Έτσι. Είναι ουσιαστικό ο Πολιούχος της πόλεως Ρόδου να μην έχει μια δική του, ένα δικό του ναό, έστω και ένα ίδριο. Φιλοξενείται δηλαδή η εικόνα του σε κάποιες γιατί έχουμε και λείψανο γι' αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε μάλλον ότι υπάρχει πάντοτε θέμα και πάντοτε θα έπρεπε και η Εκκλησία να επιληφθεί αυτού του θέματος. Ναι, μα αυτή είναι η ουσία. Εμείς περιμένουμε και από την Εκκλησία, δεν περιμένουμε μόνο από τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τον Ομάρχη, την αποκεντρωμένη, τους βουλευτές, τη Βουλή των Ελλήνων τέλος πάντων, αλλά και την Εκκλησία. Και κάθε τόσο λένε ότι θα βρεθεί μια λύση, αλλά δεν έχουν βρει μια λύση. Λοιπόν, μέχρι και χθες, μάλλον μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ο Πολιούχος πόλεως Ρόδου είναι άστεγος, δεν έχει δικό του ναό, ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος. Το μόνο που περιορίστηκε να πει ο Μητροπολίτης της Σύρου, ο κύριος Δωρόθεος, είναι ότι δεν είναι άστεγος, μην το βλέπετε έτσι, είναι στεγασμένος στις ψυχές των Ροδίων, αυτή είναι η πιο καλή στέγη τέλος πάντων. Ας κρατήσουμε αυτό προς το παρόν. Είπαμε όμως ότι το θέμα είναι ουσιαστικό. Δεν είναι το μείζον ζήτημα, αλλά είναι ουσιαστικό αναμφισβήτητα και κάθε χρόνο τέτοιες μέρες το επισημαίνουμε και το επαναφέρουμε στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι από αύριο δεν θα το ξανασυζητήσει πάλι κανένας μέχρι και την επόμενη. Θα ξεχαστεί μέχρι την επόμενη εορταστική. Εύχομαι και πάντως να βρεθεί μια λύση, γιατί υπήρχαν διάφορες προτάσεις τις οποίες είχε φέρει και η Μητρόπολη της Ρόδου κατά καιρούς, να στεγαστεί δηλαδή σε ένα μέρος το οποίο είναι το πατριαρχικό μέγαρο, αυτό το πανορθόδοξο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, το οποίο έχει παραμείνει ανεκμετάλλευτο για διάφορους λόγους, ενώ έχει παραχωρηθεί από τον Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, προς τη Μητρόπολη της Ρόδου, παραμένει ανεκμετάλλευτο. Είχαν γίνει εργασίες, μπορούσε να στεγάσει το ναό του Κωνσταντίνου του Ιδραίου, μπορούσε να στεγάσει και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα μια βιβλιοθήκη ή ένα συνεδριακό κέντρο
που θα είναι ένα σημείο αναφοράς για θρησκευτικές mm-hmm. εκδηλώσεις και διάφορες άλλες δράσεις. Mm-hmm. Ωστόσο, διάφορα συμφέροντα και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στη Δικαιοσύνη έχουν σταματήσει την υλοποίηση του Πατριαρχείου, του Πανορθόδοξου. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, στο οποίο θα επανέλθουμε μια άλλη φορά για mm-hmm. να σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες. Mm-hmm. Έγινε και μια εκδήλωση το βράδυ της Ιδίας ημέρας στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού. Έγιναν πολλές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Η εκδήλωση που λέτε είναι με τον κύριο Βαλτινό, μια εξαιρετική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε χθες. Και πρέπει να πούμε ότι έγιναν και άλλες, δηλαδή έγιναν διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις, γιατί θεωρείται μια πολύ μεγάλη μέρα για την πόλη της Ρώμης. Mm-hmm. Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και για την ανταπόκριση και για την εικόνα που εξαιτίας σου θα απολαύσουμε σε λίγο. Θα mm-hmm. δούμε κι εμείς τι ακριβώς έγινε κατά τον εορτασμό του νεομάρτυρα Κωνσταντίνου του Ιδραίου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μένει χρόνος για να προχωρήσουμε. Πάμε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Και επανερχόμαστε. Mm-hmm.